θέλω να βάλω στο τραπέζι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Εχθές το βράδυ είχαμε μία άθλια, σεξιστική, υβριστική, χυδαία επίθεση του κυρίου Πολάκη στη γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Σιρεγγέλα. Ναι. Περιμένω ακόμα την παραμικρή αντίδραση από το ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχω ακούσει τίποτα. Τι εννοείται σεξιστική επίθεση? Ο κύριος Πολάκης βγήκε αναπαράγοντας ένα ακόμα fake news, γιατί λέω ότι την τελευταία εβδομάδα έχουν κάνει ρεκόρ fake news. Ναι. Ένα fake news ότι δήθεν βγάλαμε από το σύστημα τους ανασφάλιστους, οι οποίοι έχουν προφανώς κανονική πρόσβαση και στις δημόσιες παροχές υγείας. Λοιπόν, αναπαράχθηκε αυτό το fake news, απάντησε και ο κύριος Γεωργιάδης, ο οποίος έκανε παρέμβαση στην εν λόγω εκπομπή, και η κυρία Σιρεγγέλα, ζητώντας στον κύριο Πολάκη να πει πού ακριβώς είναι το συγκεκριμένο φεκ που προβλέπει αυτό το οποίο δίθεν αναφερόταν. Κύριε Ρωμανέ, fake news. Ο κύριος Πολάκης, fake news για είναι. Για την εξαήμερη απασχόληση έλεος. Fake news, ναι, fake news. Έχει σπάσει κάθε ρεκόρ. Επί Κασελάκη, έχει σπάσει κάθε ρεκόρ. Και είπε ο κύριος Πολάκης, η κυρία Σιρεγγέλα, βούλωστο, είπε τράβα κάνε καμιά δουλειά. Και αναφέρθηκε με ένα χυδαίο τρόπο που δεν θέλω καν να επαναλάβω τα λόγια του. Βρείτε το βίντεο, παίξτε το. Ναι. Είναι ό,τι χυδαιότερο έχουμε δει. Μάλιστα. Σε live σύνδεση από κανάλι Εθνικής Εμβέλειας. Κύριε Ρωμανέ, ο κόσμος υποφέρει από τις πολιτικές σας. Και θα περίμενα σε αυτό το τραπέζι να το καταδικάσουμε όλοι. Και θα περίμενα ανακοίνωση από το ΣΥΡΙΖΑ. Και θα περίμενα να διαμεσολάβει το κύριο Κασελάκη να βγει να πει καμιά κουβέντα.